Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στα Κόκκινα Γυαλιά, την εκπομπή μας στο κανάλι μας στο YouTube, το liverpool.gr/tv. Είναι Σάββατο μεσημέρι, αργά, μάλλον απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, και εν μέσω πολλής υγρασίας ξεκινάω να κάνω την παρουσίαση του παιχνιδιού της Δευτέρας, καθότι Κυριακή θα είμαι καθοδόν, οπότε θα είναι περιορισμένες οι δυνατότητες για να κάνουμε κάτι σαν αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Τα είπαμε την Παρασκευή ένα χεράκι για Φούλαμ, τραυματισμούς και μεταγραφές, και φυσικά λίγο μετά έγινε και η συνέντευξη τύπου του Γερμανού, οπότε μας έριξε εκ νέου κριάδα όσον αφορά τις πιθανότητες να γίνει το θαύμα, γιατί περί θαύματος θα πρόκειται, να γίνει το αυτονόητο και να αποκτηθεί ένας μέσος ο οποίος, όχι ότι αυτοί που έχουμε δεν ξέρουν ποδόσφαιρο, μην τρελαθούμε κιόλας, ικανότατοι είναι. Απλά η συχνή τους, ας πούμε, επαφή και το συχνό τους παρκάρισμα στο αναρωτήριο δεν βοηθάει το σκοπό του συλλόγου. Εν διάφορη εδώ, ο Γερμανός έχει αποφασίσει ότι αυτοί του κάνουν και δεν γίνεται αλλιώς. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε. Πάμε στο παιχνίδι της Δευτέρας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι έγινε το στραβοπάτημα της πρεμιέρας και πρέπει οπωσδήποτε να μην γίνει δεύτερο στραβοπάτημα κολλητά, διότι αυτό δεν θα λειτουργήσει θετικά στην ψυχολογία της ομάδας, σύνο ότι θα ανοίξει πάλι η ψαλίδα και εντάξει, δεν χρειάζεται να φτάσουμε πάλι στα περσινά μείον 14 και να κυνηγάμε φαντάσματα. Ναι, μεν τα καταφέραμε σχεδόν εξαιρετικά, αλλά αυτό το σχεδόν μας άφησε με την γλυκόπικρη γεύση της προσπάθειας, της εξαιρετικής προσπάθειας χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν, έρχονται οι αιτοί του Λονδίνου για να φιλοξενηθούν από τους κορμοράνους του Merseyside, από την κόκκινη πλευρά. Η ομάδα αυτή γενικά αρέσκεται στο να μας δημιουργεί προβλήματα διαχρονικά. Μια ομάδα που η χρηματιστηριακή της αξία δεν ξεπερνάει το τέταρτο του εκατομμυρίου, του δισεκατομμυρίου, και μια ομάδα όπου ειδικά στο θεσμό του κυπέλου ούκο λίγες φορές μας έχει, να σας πω λαϊκά, κλείσει το σπιτάκι. Patrick Vieira με μεγάλη καριέρα στην Arsenal και στο αγγλικό ποδόσφαιρο γενικότερα, που πέρσι το καλοκαίρι οδηγεί τις τύχες του συλλόγου του Λονδίνου, το έχει πάει καλά, ευχαριστημένοι είναι όλοι στο Λονδίνο και συνεχίζει. Εντάξει, δεν είναι το τεράστιο όνομα η Crystal Palace, αλλά όμως δεν πάβει να είναι μια πολύ υπολογίσιμη δύναμη στο αγγλικό ποδόσφαιρο. 35 παιχνίδια έχουν κερδίσει οι Reds, 11 έχουν έρθει ισόπαλα και 14 έχουν χάσει από τους Eagles. Στις τελευταίες 6 αναμετρήσεις οι κόκκινοι μετρούν το απόλυτο. Βέβαια εδώ έχουμε και το φιλικό το καλοκαιρινό, το οποίο το υπολογίζει το χουσκόρ. Μένα με τρελαίνει αυτό το πράγμα που υπολογίζουν τα φιλικά, στιγμή που δεν είναι επίσημα παιχνίδια. Εγώ, εντάξει, δεν μπορώ να τα δω, αλλά διάφοροι εδώ το υπολογίζουν. Δεν θα κάνουμε την συνηθισμένη ανάλυση όπως και στην πρεμιέρα, το ίδιο πράγμα, το ίδιο περίπου θα ακολουθήσουμε. Εδώ είναι η μεταγραφική κίνηση, τον στείλανε τον Μπέντεκε, μιας και βλέπανε ότι δεν μπορούσε. Όπως βλέπετε, Κογιάτε, Μάρτιν Κέλι ελεύθερος. Ο Μάρτιν Κέλι έχει παίξει και στις δύο ομάδες, ήθελε να πάει στην Λονδρέζικη ομάδα, όπως είχε δηλώσει και ο παδός της από μικρό παιδί. Βλέπουμε εδώ πέρα επίσης και άλλους δύο παίχτες που έφυγαν, οι οποίοι δεν ήταν πρωτοκλασάτοι. Άδειασε ο Βιερά από κάποιους παίχτες και από εκεί και πέρα Ντουκουρέ, Τζόνστον, Ρίτσαρντς και Εμποάβι είναι οι νέες αφίξεις με πολύ πολύ χαμηλό budget, όπως βλέπετε. Δεν θα δούμε πώς αναπτύσσονται στον αγωνιστικό χώρο, ούτε τα χαρακτηριστικά τους, γιατί με ένα παιχνίδι δεν έχεις δείγμα, όμως θα δούμε πώς παρατάχθηκαν και γενικά ο Patrick Vieira παίζει αυτό το παιχνίδι συχνά, το 4-2-3-1. Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση με την Arsenal δεν τον βοήθησε, στάθηκαν και λίγο άτυχοι. Πρεμιέρα είναι και μια μυστήρια αγωνιστική για όλους τους συλλόγους, όπου αν δεν προσέξεις λίγο την πατάς, όπως εμείς π.χ. στο Craven Cottage δίπλα στον Τάμεση, και αφού δεν πνιγήκαμε στο ποτάμι, εντάξει, θα μου πεις και εσύ ποτάμι είσαι, φίλε, ξέρεις να κολυμπάς. Ναι, okay. Το γλιτώσαμε πάντα στο πνίξιμο. Αλλά βγήκαμε ταλαιπωρημένοι στην όχθη. Πάμε να δούμε λοιπόν κάποια πραγματάκια τα οποία έχουν σχέση με το παιχνίδι. Το ιατρικό δελτίο είναι full. Ο Μάτιπ που ήταν ο τελευταίος, αν θέλετε, που προστέθηκε, δεν είναι εδώ στη λίστα του Who Scored, διότι δεν είναι μόνιμο, είναι προληπτική απουσία.
ένιωσε ενοχλήσεις, γι' αυτό Κώστας Τσιμίκας έκανε προπόνηση την Παρασκευή και ο Κεϊτά θα κάνει την Κυριακή για να δούνε πώς θα είναι στην αποστολή. Το πιο πιθανό είναι ο Κεϊτά να είναι στην αποστολή, δεν περιμένω να ξεκινήσει, να σας πω την αλήθεια, και εδώ που τα λέμε θα ήθελα να τον βάλει στο αεροπλάνο κάποιος και να του πει δώσει ένα προορισμό να ξεμπερδεύουμε. Οι υπόλοιποι είναι γνωστοί, θα απουσιάσουν μέχρι νεοτέρας, με νομίζω τον κορυφαίο σε χρονικό διάστημα είναι ο Τσάμπερλεϊν. Ακολουθεί Κονατέ και Τζότα και κάπου εκεί κοντά παίζει ο Τιάγκο, με τον Κέρτις να είναι πιο κοντά, τον στάσιμο όμως Κέρτις τα τελευταία δύο περίπου χρόνια. Με αυτά και με αυτά, απίστευτη έκφραση έτσι, απίστευτη έκφραση σε περιγραφή Έλληνα speaker, με αυτά και με αυτά, okay, γιατί τέλος πάντων υπάρχει ποικιλία στο λόγο. Ωρα, πάμε και εμείς λοιπόν στο με αυτά και με αυτά. Αυτή είναι η πιθανή δεκάδα των Reds. Το πιο πιθανό σενάριο, το πιο ορθολογιστικό θα έλεγα εγώ σενάριο, είναι να χρησιμοποιηθεί ο Elliot στην αρχική δεκάδα. Ο Elliot για μένα επιδρά πάρα πολύ θετικά στην σχέση μεταξύ Trent και Salah, μειώνει τις αποστάσεις, βοηθάει πάρα πολύ στο παιχνίδι και στην κίνηση επίσης και στην ταχύτητα αντίδρασης. Το WhoScored υπολογίζει τον Matip για αρχική δεκάδα. Θα κρατήσω μία επιφύλαξη μόνο και μόνο για το γεγονός ότι ο Matip είναι ένας παίκτης ο οποίος όταν τραυματιστεί μπορεί να μείνει και για καιρό έξω, οπότε ο Klopp δεν θέλει να τον χάσει αυτόν τον παίκτη, καθότι του είναι ιδιαίτερα πολύτιμος, καθώς είναι ο παίκτης που μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα από το κουτί στο ένα κουτί στο άλλο, εννοώντας από τη μία περιοχή στην άλλη. Από την άλλη μεριά, με τις ελλείψεις που έχουν και εκείνοι, θα κατεβάσουν όμως μια ενδιαφέρουσα ενδεκάδα. Και θα πάμε, είπαμε, θα είναι συνοπτικό, διότι δεν έχουμε πολύ υλικό να πούμε. Τα στατιστικά δηλαδή περιορίζονται αισθητά, καθότι είναι μόλις η δεύτερη αγωνιστική που θα διεξαχθεί. Αυτό λοιπόν μας περιορίζει τα στοιχεία. Ουσιαστικά θα έχουμε το πρώτο καλό δείγμα μετά από την τρίτη, ίσως και τέταρτη αγωνιστική, όπου θα έχουμε μαζεμένα παιχνίδια των ομάδων και θα μπορέσουμε να αποκομίσουμε και μια καλύτερη εικόνα για να κρίνουμε πιο ρεαλιστικά, που και αυτό δεν είναι απόλυτο, διότι έχουμε δει απίστευτα πράγματα από το να παίζεις μπαλάρα και να σπάς τα δοκάρια, από το να μην παίζεις τίποτα, να σέρνεσαι, να βάλεις ένα γκολ και να κλέψεις το παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι απαραίτητα δίκαιο άθλημα και ίσως και αυτό να το κάνει πιο γοητευτικό. Μετά από τον κύριο Medley, πάμε στον Paul Tierney και στο VAR τον κύριο Mariner. Καλά κρασιά δηλαδή λέω εγώ στην διοργανωτική αρχή όσον αφορά το κομμάτι των διαιτητών. Είπε για Palace, Thiago, Firmino και μετεγγραφές ο Klopp και κατέληξε σε ένα κομμάτι του που και τα πήρε στο κρανίο με γραφή μόνο αν βρεθεί ο κατάλληλος. Κρατήστε το αυτό, θα το σχολιάσω στο τέλος της ενότητας. Με Crystal Palace λέει επιστρέφει ο Κεϊτά, είπαμε κατά με επιφύλαξη. Για τον Matip επίσης τα είπαμε ότι ένιωσε ενοχλήσεις και προφυλάχθηκε. Καλώς, ορθώς προφυλάχθηκε ο συγκεκριμένος παίκτης, το είπα ήδη για ποιο λόγο. Και ο Βιερά θα είναι μια διαφορετική Liverpool. Θέλω να σχολιάσω αυτό που είπε ο Γερμανός, το οποίο κρύβει πολλά. Βγαίνει μπροστά, προστατεύει την ομάδα, προστατεύει τους μέσους του που έχει. Βέβαια αυτό στα δικά μου μάτια είναι λίγο ιδιαίτερο, θα σας έλεγα. Τι εννοώ? Από τη στιγμή που θέλει να προφυλάξει τους μέσους, για ποιο λόγο από τον Οκτώβρη δεν έδωσε, όταν ήταν να ανανεωθεί ο Λαλάνα, δεν του έκανε καν αντιπρόταση και του είπε πήγαινε βρες ομάδα. Προφανώς μετέφερε το μήνυμα της διοίκησης. Δεν έχω αντίρρηση. Δεν λέω ότι θα πρέπει να βγάλεις φόρα παρτίδα και να ξεβρακώσεις το αφεντικό σου, γιατί σε πληρώνει. Απ' την άλλη όμως, το να γίνεις τόσο πολύ ασπίδα δεν και στο προφίλ σου, δεν αδικείς τη δουλειά σου, Γιώργη. Και επίσης, αυτό που έθεσε πολύ εύστοχα ένας κύριος, νομίζω στη σελίδα μας στο Facebook, το Liverpool Greek Official Page, είπε, οκ, μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος. Τι εννοείς κατάλληλος? Δηλαδή τόσοι υποψήφοι υπάρχουν. Δεν υπάρχει ένας κατάλληλος ο οποίος να αναπληρώνει το κενό που αφήνουν πίσω, ειδικά αυτοί οι τρεις. Δεν σου να πάρεις τρεις, να πάρεις έστω έναν και να τον λουστείς οικονομικά παραπάνω μαζί με τους υπόλοιπους.
Τι πρέπει να γίνει, δηλαδή, για να μην χαλάσει τη θέση την σίγουρη του Τιάγκο ή του Κεϊτά, πιανού Κεϊτά, ή του Τσάμπερλιν, ποιο Τσάμπερλιν, του μονίμως παρκαρισμένου στο ιατρικό δελτίο, στο αναρωτήριο. Για να μην του χαλάσει λοιπόν τη διάθεση, πρέπει να μην πάρει έναν παίχτη ο οποίο μπορεί να σου παράγει assist και goal, να δημιουργεί και ένα σημειώνει goal όλη τη σεζόν και να σε βοηθήσει σε αυτό που προσπαθεί να κάνει. Δεν θες να πάρεις εξάρι. Okay. Δεν θες να πάρεις οχτάρι. Τι θες να κάνεις, δηλαδή, να φτάσεις σε ένα σημείο να παίζεις με τον Μίλνερ και να τον σκάσεις και αυτόν. Ως πότε ο βιονικός θα αντέχει να παίζει. Πέραν τούτου, εγώ δεν θα αντιπαρέλθω στα επιχειρήματα του Γερμανού για ντε και καλά με παροπίδες. Θέλω να βάλει τον Έλιοτ. Μακάρι. Ο Έλιοτ μπορεί. Το θέμα είναι ένας 19χρονων θέλει και λίγη προστασία στο κομμάτι το μυϊκό. Και μια και ανέφερα μυϊκό, έχω μια σκέψη με ένα φίλο το οποίο το έχω ξανακάνει σαν σκέψη με τον Παναγιώτο Βαθεοδόρου που είχαμε συνεργαστεί στο mundosports.eu, το web radio που είχαμε κάνει πριν 10 χρόνια με ένα φίλο μου, τον Νίκο τον Καραμάνο, ο οποίος είναι απόφοιτος γυμναστικής ακαδημίας, αθλητής του Στίβου, παίζει ποδόσφαιρο, από ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό αποφάσισε να σταματήσει το Στίβο. Και τώρα έχει τελειώσει και το μεταπτυχιακό του και κάνει αποκαταστάσεις αθλητών. Ξέρει τα πάντα για τους τραυματισμούς και πάρα πολλά πράγματα μπορεί να μας πει ο Παναγιώτης, τον οποίο θα φιλοξενήσω σε εξωτερικό γύρισμα τον άλλο μήνα όμως, να μαζευτούμε και λίγο από τα γλέντια της παραλίας και από τις μπύρες και τις πίτσες και τα σουβλάκια κλπ. Τον τύρλι τύρλι που λέω εγώ. Και θέλω αυτή την εκπομπή, την θεματική, θα την κάνω ιδιαίτερα για να κατανοήσουμε και ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τους τραυματισμούς. Δεν αντιλέγω στο κομμάτι ότι πρέπει να γίνει σωστή αποθεραπεία, μην τρελαθούμε. Βέβαια, στην περίπτωση του και του Κεϊτά. Κεϊτά δεν είχε τελειώσει με την θεραπεία του και πήγε και έπαιξε με την εθνική. Και από τότε δεν έχει δει θεού πρόσωπο. Κάτσε και λίγο, πάει αξίρισμα, τραυματίζεται. Πάει αχτένισμα, τραυματίζεται. Σηκώνει το βράδυ να πάει τουαλέτα και να πιει νερό, τραυματίζεται. Έλεος. Εκείνη το πόνι το δικό μου, η ένστασή μου. Πώς μπορείς και κινείσαι και δουλεύεις με τους μισούς υπαλλήλους στο χώρο του κέντρου και θες να παράγεις έργο όταν οι άλλοι, και οι άλλοι έχουν τραυματισμούς, αλλά οι άλλοι έχουν παραπάνω επιλογές. Ή τουλάχιστον τις επιλογές που δηλώνουν τις έχουν πραγματικά στον χρόνο αυτόν. Θα μου πει κανείς, ρε Σιγιάννη, ο De Bruyne ή De Bruyne, θα σου πω, πώς λέγονται στα Βέλγικα, δεν ξέρω τα ονόματα τους, τα φλαμαντικά, δεν τραυματίζεται και μείνει έξω. Ναι, αλλά ένας, δύο έχουν να το καλύψουν. Εσύ πρέπει λοιπόν να μείνεις μόνο με τον Φαμπίνιο, κατά συνθήκη να βαφτίσεις τον Χέντερσον εξάρι, που δεν είναι εξάρι, και αδικείς όλο το ρυθμό του παιχνιδιού όταν τον Χέντερσον τον βάλεις εξάρι. Και από εκεί και πέρα επίσημα είναι ο Μίλλερ. Θα κάνεις μέσω τον Έλιοτ, ο οποίος το θέλει και ο ίδιος, γιατί ταχύτητα του το έχει πει, το έχει δηλώσει, δεν είναι ακόμα ιδέουσα για να παίξει θέση του Σαλάχ. Αλλά έχεις ενθουσιασμό, τέχνη, πάθος, δεν έχεις εμπειρία στον Έλιοτ, που έχουν οι υπόλοιποι. Είναι ένα πολύπλευρο πρόβλημα το οποίο εγώ αναγνωρίζω ότι έχει την ευθύνη ο Γερμανός και δεν σας κρύβω ότι ίσως και να κάνουμε κακό στο Γερμανό με το να του τη λέμε συνέχεια στα social media, γιατί αυτά μεταφέρονται, να ξέρετε. Δεν είναι ότι ο Γιάννης από το Liverpool.gr παλαδιβή τον επηρέα στο Γερμανό, απλά το πλήθος των Γιάννηδων και του κάθε Γιάννη στα social media, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που διαμαρτυρόμαστε, γκρινιάζουν και στην Αγγλία, γκρινιάζουν σε όλο τον κόσμο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν και όλος μου λαρώνει. Και λέει, τι έγινε τώρα, όλοι εσείς προπονητές και εγώ τι. Εγώ όμως έχω το αυτό. Θα κάνω ό,τι γουστάρω εγώ. Ακόμα και αν δεν πάρω τον τρόπαιο. Αυτός είναι και με αυτόν πορευόμαστε. Με αυτόν φτάσαμε στην κορυφή, με αυτόν φτάσαμε στη δεύτερη θέση, με αυτόν μπήκαμε τελευταία στιγμή τετράδα. Τι να κάνουμε. Αν τον αγαπάμε και τον σεβόμαστε, καλά κάνουμε και του ασκούμε κριτική. Όμως ίσως και το υπέρμετρο της κριτικής που κάνουμε να τον μουλαρώνει και να κάνουμε κακό όλοι μαζί στο σύλλογο. Δεν ξέρω, παιδιά, είναι γόρδιος δεσμός αυτή η εξίσωση. Και δεν ξέρω για τη λύση. Εν τίας περίπτωση, να μην μακρηγορώ άλλο, αυτά είναι δεδομένα. Εγώ θα ήθελα τον Νούνιες πάρα πολύ τη Sporting, με αυτά που έχω δει μου κάνει, αλλά δεν κάνει στο Γερμανό. Οπότε όλη η συζήτηση είναι στον αέρα. Πάμε στην ιστορική ενότητα, να δούμε τους παίκτες που φόρεσαν τη φανέλα και των δύο ομάδων. Να δώσω ο κύριος Κλάιν. Άτυχος ήταν στην καριέρα του. Μαμαντού Σακό, κρίμα, το χάσε. Θα μπορούσε βέβαια, αλλά, πολλά τα άλλα. Κρίμα. Κρίστιαν Μπέντεκε, έφυγε και από την Πάλας. Ένας παίκτης ο οποίος έκανε τον μπαμ στη Βίλα και τσιμπήσαμε το δόλωμα. Τον φέραμε, δεν τα κατάφερε. Ρέι Χάουτον, ο τεράστιος Ρέι Χάουτον στα τελείωματα της καριέρας του.
Steve Stone είναι ο επόμενος κύριος. Πέρασε και από την Palace. Δύο φορές θητεία στη Liverpool. Μία στη μεγάλη Liverpool της δεκαετίας του 80-90, αρχές 90. Νίλ Ρούντοκ, όπως το λένε, στο Λονδίνο έπαιξε Tottenham, West Ham και Palace. Μαρκ Κένεντι, πολύ καλός παίκτης αριστερό, extreme και back, έπαιξε πολλές φορές, είχαν τύχει να το συναντήσω το 96. Και ο Στάνλεϊ Κόλιμορ, βλέπετε, μουστακάκι, ωραίος. Ο τέλος Στάνλεϊ, ποιος θα δείξει πολύ την καριέρα του, ένα τεράστιο ταλέντο, το οποίο ποτέ δεν δικαίωσε τις προσδοκίες, νάτος και ο Μάρτιν Κέλλη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος αυτό το καλοκαίρι. Ειδήσεις γύρω από την ομάδα, θα συνεχίσουμε να βάζουμε και τη μέρα του 15 Αύγουστου. Με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Βάσκετ Φίλων Λίβερπουλ, τα social media βλέπετε τη λίστα, και τη συνέντευξη τύπου του Γερμανού μπορείτε να τη βρείτε αναλυτικά στο site μας. Δεν θα έχουμε συνάντηση, αλλά το brewery.gr συνεχίζει να συνεργάζεται μαζί μας και να μπορείτε να πιείτε την πύρα με φίλους σας στο σπίτι για όσους συναντηθείτε. Να δείτε το παιχνίδι την Δευτέρα το βράδυ στις 10. Δεν θα οργανώσουμε συνάντηση για το παιχνίδι εκτάκτως, καθότι είναι πολύ μεγάλη γιορτή και θα είναι άτοπο. Όσοι θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη σελίδα μας, με το site. Κάποια παιδιά θα πάνε στην Ιρλανδέζικη Pub στο Μοναστηράκι. Είναι λίγοι, αλλά οι περισσότεροι θα έχουν φίλους που γιορτάζουν, συγγενείς, πρώτο βαθμό συγγενείς. Οπότε είναι μια ιδιαίτερη μέρα, γι' αυτό και δεν οργανώνουμε κάτι συγκεκριμένο. Δεν χρειάζεται να σχολιάσω κάτι. Μονόδρομος ή νίκη και τίποτα άλλο. Μονόδρομος. Δεν υπάρχει επιλογή, άντε ξέρω εγώ, και ισοπαλία, δεν βαριέσαι. Okay, δεν έχει ισοπαλία. Ισοπαλία ισονίτα. Μόνο νίκη. Αυτά. Καλό τριήμερο να περάσετε με τις οικογένειές σας, με τους αγαπημένους σας πρόσωπα. Με υγεία να περάσετε καλά. Πάτε να φάτε, να πιείτε. Και τα λέμε από Τρίτη πάλι. Λίγο του ποδαριού θα είναι η λήψη. Αλλά ξέρω ότι δεν σας ενοχλεί, γιατί ξέρετε ότι θα είμαι εκτός έδρας. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.